Όσο μεγαλώνει η Βασιλόπουτα κάθε χρόνο, τόσο περισσότερη προσπάθεια χρειάζεται. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Θεόδωρου Μαρκόπουλου στην εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας του 2018. Ο κύριος Μαρκόπουλος κάλεσε συλλόγους, σωματεία, αλλά και τις τοπικές αρχές. Ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Το 2018 να είναι μια χρονιά η οποία να είναι γεμάτη υγεία, ευτυχία, ό,τι καλό επιθυμεί ο καθένας. Και να σας ευχαριστήσω όλους. Συνήθως στις ευχές λέμε λίγα λόγια. Και αυτά τα λίγα λόγια θέλω να τα περιορίσω στο γεγονός ότι έχουμε μπροστά μας μια εποχή η οποία είναι δύσκολη. Έχουμε μια εποχή όμως στην οποία οι ευχές δεν φέρνουν μόνο το αποτέλεσμα, σεβασμιότατε. Το αποτέλεσμα το φέρνουν συνήθως τα έργα των ανθρώπων. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η περιφέρεια στο σύνολό της και η περιφέρεια στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας και της Θάσου κάνουμε μια γενναία προσπάθεια παρά τις δυσκολίες και θέλω να πιστεύω ότι εφόσον πλέον έχουμε διαβεί και το ίμιση της θητείας μας ότι ο απολογισμός τον οποίο θα έχουμε να παρουσιάσουμε απέναντι στους πολίτες θα είναι ένας απολογισμός ο οποίος θα είναι ισχυρός, σημαντικός και αξιόλογος. Μήτραν παρθενικήν αγιάσας το τόκο σου, μορφήν αναλλοιώτος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεόσον κατ' ουσίαν πολιέ έψαχνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περιτομή. Με υγεία για όλους, εύχομαι κάθε μέρα που θα ξημερώνει το 18, να είναι κατά τη φωτεινότερη και ανθρωπινότερη, από την προηγούμενη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά στον Αντιπεριφερειάρχη και σε όλους όσους είναι από το δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ και στους υπόλοιπους που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση. Βεβαίως, να ευχηθώ καλή χρονιά και σε όλους τους εργαζόμενους σε αυτό το κτίριο που ξέρουμε ότι με πολύ κόπο και αγώνα διατηρούν όρθια τη διοίκηση. Σε δύσκολες καταστάσεις, ευχόμαστε πραγματικά χρόνο με το χρόνο οι συνθήκες να γίνονται καλύτερες και για αυτούς όπως και για όλη την κοινωνία. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει και σαν νομός να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Κύριοι βουλευτές, θέλουμε με κάθε τρόπο τον Ε61 να ξεκινήσει να γίνεται στο κομμάτι Καβάλα Δράμα. Θέλουμε, ασχέτως της φοράς που θα έχει η σιδηροδρομική Εγνατία, επιτέλους να δούμε κάτι να προχωρά στη σύνδεση του λιμανιού μας με το τρένο, με τους τοξότες. Θέλουμε να δούμε τα τομεακά προγράμματα να χρηματοδοτούν τα έργα εδώ στην περιοχή μας, γιατί ο μόνος ο οποίος σηκώνει το βάρος χρηματοδότησης σημαντικών έργων στην περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και στις περιφερειακές μας ενότητες, είναι το ΠΕΠ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιπεριφερειάρχα, συνήθως στα κάλαντα, κλείνοντας τα κάλαντα, λέμε ό,τι προερίστε. Το λέμε και του χρόνου, λέει. Έχουμε ακούσει τα αιτήματα. Δεν είναι αιτήματα της αντιπεριφέρειας, της περιφέρειας. Είναι αιτήματα όλης της κοινωνίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεσμεύσεις υπήρξαν και δεν έχει παρά αυτές οι δεσμεύσεις σε χρόνο άμεσο ή επιτρεπτό τουλάχιστον να υλοποιηθούν. Δείγματα γραφής προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε και το ξέρουμε. Να είμαστε καιροί όλοι και να περιμένουμε τα καλύτερα.